Σας καλέσαμε σήμερα για να σας ενημερώσουμε για μια ακόμη επιτυχία του Τμήματος Ασφάλειας Τρίπολης που αφορά στη σύλληψη ενός ατόμου στην Τρίπολη για την κατοχή πλήθους λαθρέων υγιεινοπνευματοδών ποτών, τσιγάρων και συσκευασιών καπνού. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παράβαση του τελωνιακού κώδικα, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Κατασχέθηκαν μεταξύ των άλλων 36.000 πακέτα λαθρέων τσιγάρων, 4.249 συσκευασίες λαθρέου καπνού, 9.205 φιάλες υγιεινοπνευματοδών ποτών και ένα όχημα. Το ύψος των διαφυγόντων δασμών και λοιπόν φόρων υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Πριν παραχωρήσω το λόγο στον διοικητή του Τμήματος Ασφαλείας Τρίπολης, αστυνομικό υποδιευθυντή κ. Λάβρο Κατσαντώνη, που θα μας παρουσιάσει λεπτομέρειες της υπόθεσης, θα ήθελα να συγχαρώ δημόσια όλο το προσωπικό του Τμήματος Ασφαλείας Τρίπολης για τη σημαντική τους επιτυχία. Σας ευχαριστώ. Στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την καταπολέμηση του παραεμπόριου λαθρέων τσιγάρων και ποτών, συνελήφθη προχθές το πρωί στην Τρίπολη 41 χρόνων αλλοδαπός, υπηκός Ουκρανίας, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και βρήκαμε και κατασχέσαμε πλήθος λαθρέων ποτών, τσιγάρων και συσκευασιών καπνού. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παράβαση του τελωνιακού κώδικα, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων και μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, πραγματοποιήσαμε έρευνες σε κατάστημα επιχείρηση και αποθήκη και στην οικία του 41χρονου, όπου βρήκαμε συνολικά και κατασχέσαμε 36.000 πακέτα λαθρέων τσιγάρων, 4.249 συσκευασίες λαθρέου καπνού, 9.205 φιάλες λαθρέων αλκοολούχων ποτών, χιλιάδες αυτοκόλλητες ταινίες διαφόρων υγιεινοπνευματοδών ποτών. Επιπλέον κατασχέσαμε το χρηματικό ποσό των 4.020 ευρώ ως προερχόμενο από την τέλεση εξόπινων πράξεων, καθώς και ένα όχημα και δύο κινητά τηλέφωνα ως μέσα τέλεσης εξόπινων πράξεων. Τα παραπάνω προϊόντα λαθρεμπορίας τα αποστείλαμε στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, όπου υπολογίστηκε πως το ύψος των διαφυγόντων κερδών περνάει το ποσό των 200.000 ευρώ. Ο δράστης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Τρίπολης, ο οποίος τον παρέμεινε με τη σειρά του στον ανακριτή Τρίπολης. Η έρευνα και η αστυνομική προανάκριση συνεχίζεται από την υπηρεσία μας. Σας ευχαριστώ πολύ.